Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Καλώς βρεθήκαμε σήμερα όλοι και όλες στο συνέδριο της ελπίδας και της δημιουργίας. Καλώς ορίσαμε στο ιστορικό αυτό αντάμωμα της αριστεράς, στο ιστορικό αυτό αντάμωμα για την αριστερά, αλλά και για τον τόπο. Σε ένα συνέδριο που όλοι φιλοδοξούμε να γεννήσει τον νέο, ενιαίο και ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ που θέλει, ξέρει και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της μεγάλης ανατροπής αλλά και την ευθύνη για την ανοικοδόμηση της πατρίδας μας. Σε ένα συνέδριο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό σταθμό, αφετηρία στην προσπάθειά μας να ξανακτήσουμε σε στέρεα θεμέλια την προοπτική και το μέλλον του λαού και της πατρίδας μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σύνεδροι του πρώτου ιδρυτικού μας συνεδρίου, ένα χρόνο τώρα, μετά τις εκλογές του περασμένου Μάη που ανέτρεψαν το πολιτικό σκηνικό, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς που καταφέρνει να ενώνει το λαό μας παρά το γεγονός ότι έχει όλους απέναντι σε ένα ευρύ μέτωπο νίκης και ανατροπής. Όλες οι γερασμένες δυνάμεις της χώρας, όλες οι γερασμένες δυνάμεις του παλιού κόσμου που φεύγει, ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Τα κόμματα του χθες, τα υπεύθυνα για το κατάντημα της χώρας και του λαού που έριξαν την οικονομία στα βράχια, οι ακροδεξοί του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορύδη, οι καιροσκόποι του κυρίου Βενιζέλου, οι νεοναζοί της Χρυσής Αυγής, οι βαρόνοι των Μίντια και της οικονομικής διαπλοκής, οι φοροφυγάδες των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, οι πλατσικολόγοι της δημόσιας περιουσίας, οι δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Ενώθηκαν γιατί βλέπουν τις μέρες της εξουσίας τους να είναι μετρημένες. Ενώθηκαν γιατί φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ, μα πιο πολύ ακόμα φοβούνται τη δύναμη του λαού μας, φοβούνται την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό και βάλθηκαν να τη συρρυκνώσουν τη δημοκρατία, να την ανατρέψουν τη δημοκρατία. Φοβούνται όλοι αυτοί ότι ο λαός μας πολύ σύντομα θα βάλει τέλος στη δική τους παντοδυναμία. Και κοιτάξτε τι παράξενο είναι. Φοβούνται εμάς, παρόλο που εμείς δεν έχουμε ούτε τα χρήματα, ούτε τη δύναμη που αυτοί διαθέτουν, ούτε τα μέσα ενημέρωσης για να διαμορφώνουμε αντιλήψεις, ούτε τις διασυνδέσεις με διεθνή κέντρα εξουσίας. Αλλά φοβούνται εμάς, γιατί εμείς έχουμε το πιο σημαντικό όπλο, το πιο σημαντικό όπλο που ποτέ δεν θα μπορέσουν να νικήσουν. Έχουμε χέρια καθαρά, μυαλό ανοιχτό και ψυχή βαθιά. Έχουμε αγάπη για την Ελλάδα και το λαό μας. Και κυρίως, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και δεν έχουμε εξάρτηση από κανέναν. Δεν διεκδικούμε τίποτα για μας. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τα πάντα για όλους. Όλα για όλους και τίποτα για μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να αντέξουν. Αυτό είναι που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Αυτό είναι που δεν μπορούν να νικήσουν όσα μέσα και όσα ισχυρά όπλα και αν διαθέτουν. Απέναντι στις μεθοδεύσεις και στους μηχανισμούς του σάπιου συστήματος εξουσίας τους, στα παραμύθια των βολεμένων του παλιού κόσμου, εμείς αντιπαραβάλλουμε την δύναμη των ιδεών μας, τον πολιτισμό των ανθρώπων μας, τη δημοκρατική μας συστράτευση, το σχέδιό μας για την αναγέννηση της χώρας. Κυρίως όμως την ανίκητη δύναμη του λαού μας. Αυτή η δύναμη είναι που μπορεί να δώσει σε μας προωθητική δύναμη. Αυτή είναι η δύναμη δική μας και αυτό είναι το προωθητικό μήνυμα που μπορούμε να παράξουμε.
Γι' αυτό και συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα, σε αυτό το ιστορικό συνέδριο αριστερής επανίδρυσης. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, από διαφορετικές παραδόσεις, από διαφορετικές θεωρήσεις, για να διατρανώσουμε αυτό που ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασίας, περιμένει από μας. Την ετοιμότητά μας και την πίστη μας να αναλάβουμε την ευθύνη της ανατροπής της μνημονιακής τυραννίας και της παλαιοκομματικής φαυλοκρατίας και να κυβερνήσουμε τον τόπο στην πιο δύσκολη στιγμή της νεότερης ιστορίας του, με στόχο να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και σε αυτό το προσκλητήριο, στο δημοκρατικό προσκλητήριο της μαχόμενης αριστεράς, είμαστε σήμερα παρόντες όλοι και όλες, παρούσες και παρόντες όλοι και όλες, και έχουν όλοι και όλες ισότιμη θέση, την ισότιμη θέση που τους αναλογεί. Κανείς αγωνιστής και καμιά αγωνίστρια δεν περσεύει από αυτό το προσκλητήριο. Οι αγωνιστές της γενιάς της εθνικής αντίστασης που τους χειροκροτήσατε, δύο εκπροσώπους αυτών στο Προεδρείο σήμερα, είναι εδώ παρόντες και παρούσες. Οι σύντροφοι της ΕΔΑ και της νεολαίας Λαμπράκη, οι μαχητές της αντιδικτατορικής πάλης, ο πολιτικός πλούτος της μεταπολίτευσης, αλλά και ο πλούτος των κινημάτων νέων και παλιών, του κινήματος του εργασιακού, του εργοστασιακού συνδικαλισμού, των πρώτων δηλών κινημάτων στις συνοικίες και στις πόλεις, των φεμινιστικών οργανώσεων, των οικολογικών ομάδων, των κινημάτων υπεράσπισης των δικαιωμάτων, τέλος ο πολιτικός και θεωρητικός πλούτος της δεκαετίας του 2000, των κινημάτων για μια εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ, των αντιρατσιστικών κινημάτων και οργανώσεων, ο πολιτικός πλούτος των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που σήμερα είναι εδώ με τον πρόεδρό του, τον Πιέρ Λοράν, που θα μας απευθύνει λίγο αργότερα χαιρετισμό. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαστε όλοι και όλες παιδιά και εγγόνια εκείνων που στη δικτατορία του Μεταξά έδωσαν μέσα στην παρανομία, αλλά και μέσα από ακροναυπλίες και ξερονήσια, τη μάχη της δημοκρατίας.